Έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Αρβανιτόπουλο, από τον οποίο θα ζητήσουμε, αγαπητοί ακροατές, την ανάλυση, τη δική του προσέγγιση σε σχέση με το αποτέλεσμα των πρόσφατων αμερικανικών εκλογών, την ξεκάθαρη νίκη από την πλευρά του Τραμπ και πώς αυτή η εκλογή θα επηρεάσει το παγκόσμιο σκηνικό. Τη νέα τάξη πραγμάτων. Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησής μας, κύριε Αρβανιτόπουλε. Κύριε καθηγητά. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Κοιτάξτε, αυτό το οποίο συνέβη στην Αμερική δεν είναι στιγμιαίο. Είναι διαρκές, υπό την έννοια ότι είναι το αποτέλεσμα μεγάλων αλλαγών, κοινωνικών, πολιτικών αλλαγών που έχουν συντελεστεί τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει η αμερικανική κοινωνία που έκαναν τη βαθιά Αμερική, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, να αντιδράσει με αυτόν τον τρόπο και να επαναφέρει στην εξουσία έναν άνθρωπο ο οποίος, κατά ψέματα, απείλησε την αμερικανική δημοκρατία την 6η Ιανουαρίου τότε, ενθαρρύνοντας τους οπαδούς του να εισβάλλουν στο Καπιτόλιο, μη αποδεχόμενος το αποτέλεσμα των εκλογών. Και βέβαια τελούσε υπόδικος για μια σειρά αδικημάτων και καταδικασμένος και σε πρώτο βαθμό για ένα από τα αδικήματα. Τι συνέβη λοιπόν ώστε οι Αμερικανοί να φέρουν και πάλι στην εξουσία έναν άνθρωπο ο οποίος μάλιστα πολιτεύτηκε με ρατσιστικό, με διχαστικό λόγο και ούτω καθεξής? Νομίζω τα εξής τρία πράγματα. Το πρώτο είναι ότι υπάρχουν μεγάλες κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες. Τις τελευταίες δεκαετίες οι νεοφιλελεύθερες οικονομικές πολιτικές έχουν δημιουργήσει μεγάλες ανισότητες στην αμερικανική κοινωνία, τις οποίες επέτεινε και η παγκοσμιοποίηση, η αρνητική χρειά της παγκοσμιοποίησης, αν θέλετε. Από την άλλη πλευρά, μετά την πανδημία, αυτές υπήρξε και η αύξηση του πληθωρισμού και των τιμών, το λεγόμενο πρόβλημα της ακρίβειας, που το ξέρουμε και εμείς και στη χώρα μας, το βλέπουμε και στην Ευρώπη, ότι δηλαδή ενώ οι δείκτες της αμερικανικής οικονομίας είχαν ανακάμψει, ουσιαστικά οι πολίτες δεν το ένιωθαν αυτό στο νοικοκυριό τους, στο πορτοφόλι τους. Οι τιμές ήταν πολύ υψηλές. Με συνέπεια οι μισθωτοί, οι εργαζόμενοι, οι αγρότες, οι εργάτες να αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης. Να είναι μισθό με το μισθό. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Το γαλόνι βενζίνη στην Αμερική πριν το 2019 ήταν κάτω από 2 δολάρια. Σήμερα είναι 3,5 δολάρια. Αυτό συμπαρασύρει και άλλες τιμές στο σούπερ μάρκετ, παντού, στην αλυσίδα, αν θέλετε, της κατανάλωσης. Αυτό λοιπόν είναι το ένα, τα οικονομικά ζητήματα, οι ανισότητες, η ακρίβεια και ούτω καθεξής. Το δεύτερο ζήτημα νομίζω έχει να κάνει με την αντίδραση της βαθιάς Αμερικής σε όλο αυτό το woke culture, την παράδοση δηλαδή του ακραίου δικαιωματισμού που είχαν φέρει οι φιλελεύθεροι και η ελίτ, αν θέλετε, των φιλελευθέρων της Αμερικής, με όλες αυτές τις κοινωνικές ομάδες οι οποίες διεκδικούσαν να επιβάλλουν τις επιλογές τους και τα δικαιώματά τους πάνω από τις επιλογές και τα δικαιώματα του κοινωνικού συνόλου. Κούρασε αυτό την βαθιά Αμερική, αν θέλετε. Και το τρίτο στοιχείο, αν μου επιτρέπετε, είναι η αυτοκτονία των δημοκρατικών. Τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι οι δημοκρατικοί εγκλωβίστηκαν από τον πρόεδρο Biden μέχρι πολύ λίγο πριν την εκλογική διαδικασία, προκρίνοντας τον ίδιο ως τον υποψήφιό τους για μια δεύτερη θητεία, όταν ήταν προφανές σε όλους ότι η φυσική φθορά δεν θα του επέτρεπε να διεκδικήσει με αξιώσεις μια δεύτερη θητεία. Και στο τέλος έγινε αυτό που έγινε. Δηλαδή τι έγινε? Το Ιερατείο των Δημοκρατικών συνήλθε και αποφάσισε να τον εξαναγκάσει σε απόσυρση, σε παρέτηση από την υποψηφιότητά του και να προκρίνει την Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ. Ενώ βέβαια οι εκλογείς, ο λαός, μέσα από τη διαδικασία των προκριματικών εκλογών είχε ψηφίσει τον Biden, ξαφνικά βρέθηκε με την Καμάλα Χάρις. Θα μου πείτε, μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό, να ξαναπάμε σε προκριματικές? Όχι, αλλά μπορούσαμε τουλάχιστον να είχαμε πάει σε ένα ανοιχτό συνέδριο,
όπου εκεί θα αποφάσιζαν τον ή την εκλέκτορες που είχε στείλει ο λαός στο συνέδριο, θα αποφάσιζαν την ή τον υποψήφιο του. Δεν έγινε αυτό και αυτό νομίζω συνετέλεσε ώστε να προκριθεί η Καμάλα Χάρις, η οποία εκ των πραγμάτων φάνηκε ότι δεν μπορούσε να σηκώσει το βάρος μιας εκλογής για το ύπατο αξίωμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Νομίζω ότι αυτά συνοψίζουν τα αίτια για την συντριβή των δημοκρατικών, γιατί μην ξεχνάτε ότι αυτή τη στιγμή ο Τραμπ επανεκλέγεται πανίσχυρος, υπό την έννοια ότι δεν είναι μόνο ότι κερδίζει το κολέγιο των εκλεκτόρων, κερδίζει τη λαϊκή ψήφο, προηγείται με κάτι παραπάνω από 4 εκατομμύρια ψηφοφόρους, κερδίζει την κερουσία και είναι πολύ πιθανό να κερδίσει και το Κογκρέσο. Και φυσικά έχουμε ένα ανώτατο δικαστήριο, το Supreme Court, το οποίο ελέγχεται από τους συντηρητικούς, έχουν την πλειοψηφία. Εν μέρη γιατί ο Τραμπ στην πρώτη του θητεία κατόρθωσε να τοποθετήσει δύο, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, συντηρητικούς δικαστές και έτσι να αποκτήσουν η συντηρητική την πλειοψηφία. Και ξέρετε, το Supreme Court είναι πολύ σημαντικό γιατί νομοθετεί για τα μεγάλα κοινωνικά θέματα όπως οι αμβλώσεις, η προκατοχή και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν ο Τραμπ τα ελέγχει όλα. Ελέγχει το Λευκό Οίκο, έχει το Λευκό Οίκο, έχει το Κογκρέσο, έχει το Supreme Court. Είναι κυρίαρχος, αν θέλετε. Κύριε καθηγητά, αναφορικά με την πανολεθρία των δημοκρατικών, χθες μόλις ένας Αμερικανός γερουσιαστής, ερωτώμενος σχετικά για τη μεγάλη αυτή ήττα από δημοσιογράφους, απάντησε ότι εμείς δυστυχώς οι δημοκρατικοί εγκαταλείψαμε τους εργάτες και οι εργάτες εγκατέλειψαν τους δημοκρατικούς. Σωστό. Κοιτάξτε, έχει γίνει μια αντιστροφή στο εκλογικό σώμα που εκπροσωπεί το καθένα από τα δύο μεγάλα κόμματα της Αμερικής. Τι εννοώ με αυτό? Παραδοσιακά, όπως σωστά αναφερθήκατε, οι δημοκρατικοί εκπροσωπούσαν τους εργάτες, τους αγρότες, τα λαϊκά στρώματα, τους μισθωτούς και το καθεξής. Και το κεφάλαιο το εκπροσωπούσαν οι Ρεπουμπλικάνοι. Εδώ και αρκετές δύο δεκαετίες έχει γίνει μια πλήρης αντιστροφή. Δηλαδή, οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν φτάσει να είναι το κόμμα των φτωχών, των εργατών, των αγροτών, της ενδοχώρας της Αμερικής, των ανθρώπων, των λευκών Αμερικανών, αυτών που έχουν χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και ούτω καθεξής. Οι δημοκρατικοί έχουν γίνει το κόμμα της ελίτ, δηλαδή το κόμμα του κεφαλαίου, κυρίως το κόμμα της νέας οικονομίας, όπως λέμε, δηλαδή της ψηφιακής και τεχνολογική, της οικονομίας που έχει προκύψει από τη τεχνολογική επανάσταση, του κεφαλαίου στα μητροπολιτικά κέντρα των ακτών. Αυτή η αντιστροφή λοιπόν, όπως την θέτει για παράδειγμα, νομίζω ότι αναφέρεστε στο Sanders, όπως την θέτει ο Sanders, πραγματικά είναι έτσι. Έχουν χάσει τα εργατικά και φάνηκε αυτό από την απώλεια σε αυτή την εκλογή, ακόμα και του Blue Wall που λέμε, που αποτελείται του μπλε τείχους, που αποτελείται από τα τρία παραδοσιακά εργατικά, τις εργατικές πολιτείες του Wisconsin, του Michigan και της Pennsylvania, τις οποίες είχε πάρει την προηγούμενη φορά ο Biden, κατόρθωσε να τις πάρει, αυτή τη φορά απόλεσαν και αυτές. Συνεπώς, πράγματι, έχουμε μία αντιστροφή όσον αφορά το εκλογικό σώμα στο οποίο απευθύνονται και το οποίο εκπροσωπούν τα δύο μεγάλα κόμματα. Θέλω τώρα να σας ρωτήσω πώς διαβλέπετε να εξελίσσεται η παγκόσμια τάξη πραγμάτων. Προεκλογικά ο Τραμπ στην ατζέντα του πρωταρχικά έχει βάλει την επιβολή δασμών τόσο από την Κίνα όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το μεταναστευτικό, θα επέμβει στα πολεμικά μέτωπα, ο στόχος του είναι μη πόλεμη σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Και θέλω να μου πείτε πώς θα προχωρήσει το πράγμα. Πώς θα αντιδράσουν η Κίνα και η Ρωσία απέναντι σε αυτές τις πολιτικές. Σωστά αναφερθήκατε στο μεταναστευτικό, γιατί παρέλειψα να πω ότι και αυτός ήταν ένας από τους παράγοντες της νίκης του Τραμπ. Mm-hmm. Ο τρόπος με τον οποίο το ανέδειξε, διότι αυτή τη στιγμή με όλες αυτές τις κοινωνικές ανισότητες το μεταναστευτικό επιβαρύνει στο υποσυνείδητο των στρωμάτων της κοινωνίας
δημιουργεί ένα πανικό και όταν δημαγωγοί λένε ότι έρχονται οι μετανάστες και θα σας πάρουν τις θέσεις εργασίας, αυτό είναι φυσικό να δημιουργεί αντανακλαστικά. Και αυτό το εκμεταλλεύτηκε ο Τραμπ με επιτυχία. Τώρα, τι θα σημάνει μια κυβέρνηση Τραμπ? Δύο πράγματα. Το πρώτο, όσον αφορά την οικονομία, νομίζω θα ακολουθήσει μια πολιτική οικονομικού προστατευτισμού. Θα αυξήσει τους δασμούς, δεν νομίζω να το κάνει στο επίπεδο το οποίο προεκλογικά ανήγγειλε, γιατί νομίζω θα κατανοήσει και αυτός και το επιτελείο του ότι η αύξηση των δασμών παράλληλα με την εκδίωξη των μεταναστών θα καταλήξει σε πληθωρισμό. Επομένως, δεν νομίζω ότι θα κάνει κάτι τέτοιο. Όμως θα διαπραγματευτεί. Νομίζω ότι το πρώτο στάδιο, ο Τραμπ πάντοτε, επειδή έχει την φιλοσοφία της συναλλαγής στις οποιαδήποτε πολιτική υλοποιεί, πάντοτε ρίχνει μπροστά μια θέση, προβάλλει μια θέση, αλλά αυτή είναι μια θέση διαπραγμάτευσης. Νομίζω ότι θα είναι μια πολιτική οικονομικού προστατευτισμού, θα αυξήσει τους δασμούς, όχι βέβαια στο επίπεδο το οποίο έχει προαναγγείλει. Αυτό εμάς στην Ευρώπη φυσικά θα μας επηρεάζει και ιδιαίτερα την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Τώρα, να πάμε στα ζητήματα ασφάλειας και να πάμε κυρίως στις σχέσεις Ευρώπης-Αμερικής που μας ενδιαφέρει. Νομίζω ότι πρέπει να αναμένουμε τρία πράγματα μεταβεβαιότητας. Μία αλλαγή στάσης στο Ουκρανικό. Την έχει παραγγείλει. Επιμένει σε αυτό ότι θα λύσει το θέμα με συνοπτικές διαδικασίες. Αυτό τι σημαίνει, τι μπορούμε να εικάσουμε ότι σημαίνει? Μία αλλαγή στην υποστήριξη των Ουκρανών, την οικονομική και στρατιωτική υποστήριξη από την πλευρά των ΗΠΑ, που θα αναγκάσει τελικά την Ουκρανία να έρθει στο τραπέζι διαπραγματεύσεων. Και να κρατήσει, λέτε, η Ρωσία τα εδάφη που έχει ήδη κατακτήσει. Ακριβώς. Δηλαδή, μια φωτογραφία, αν μπορούσαμε να πάρουμε μια φωτογραφία της Ουκρανίας τη στιγμή αυτή, να επιδιώξει μια αποτύπωση αυτού του status quo, όπως έχει διαμορφωθεί στα πεδία της μάχης, μέσα από μια διαπραγμάτευση. Και φυσικά και οι Ευρωπαίοι δεν θα έχουν τη δυνατότητα να το σηκώσουν το Ουκρανικό μόνοι τους. Υπάρχει ήδη κόπωση στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Άρα αυτό να αναμένουμε ανεξαρτήτως από την τελική έκβαση, την οποία δεν μπορούμε να μαντέψουμε, αλλά νομίζω ότι μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε ότι θα υπάρξει μια ριζική αλλαγή της τάσης από την σημερινή κυβέρνηση, την κυβέρνηση Biden, και τη στάση που έχει ακολουθήσει αυτή στο Ουκρανικό. Το δεύτερο στοιχείο, όπως είπαμε, είναι ο εμπορικός πόλεμος εντός εισαγωγικών Ευρώπης-Αμερικής που μπορεί να προκύψει μέσα από την αύξηση των δασμών, στην οποία θα απαντήσουν φυσικά και οι Ευρωπαίοι, και αυτό μπορεί να βάλει τις οικονομίες μας σε ένα σπιράλ πληθωρισμού και ούτω καθεξής. Το τρίτο αφορά το ΝΑΤΟ. Θυμάστε ότι στην πρώτη του τετραετία είχε μιλήσει για την αποχώρηση των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ. Δεν λέω ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί. Άλλωστε το Κογκρέσο νομοθέτησε πρόσφατα ούτως ώστε να δυσχεράνει κάθε προσπάθεια μονομερή από την πλευρά του οποιοδήποτε Προέδρου να οδηγεί την Αμερική σε αποχώρηση από διεθνείς θεσμούς. Και άρα θα είναι δύσκολο για τον Τραμπ να αποχωρήσει από το ΝΑΤΟ. Αυτό όμως που θα κάνει είναι να πει ότι εγώ δεν χρηματοδοτώ τη συμμαχία, να λέει όλα αυτά τα οποία λέει για το ΝΑΤΟ, αποδυναμώνοντας σε διακηρυκτικό επίπεδο τη συμμαχία και την αποτελεσματική της αξιοπιστία, και ουσιαστικά να εξωθήσει τους Ευρωπαίους στο να σηκώσουν το βάρος. Μην ξεχνάμε ότι το κύριο μέλημα, η κύρια, αν θέλετε, πρόκληση κατά τους Ρεπουμπλικάνους και κατά τους Δημοκρατικούς, ανεξαρτήτως της πρόσκαιρης ανανέωσης του ενδιαφέροντός τους στην Ευρώπη λόγω του Ουκρανικού, η κύρια πρόκληση είναι η Κίνα. Και εκεί πάλι θα στραφεί ο Τραμπ, όπως θα στρέφονταν αργά ή γρήγορα και οι Δημοκρατικοί. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Η Ευρώπη για την Αμερική έχει απολέσει το γεωπολιτικό ενδιαφέρον που είχε στη
στην περίοδο του ψυχρού πολέμου. Η βάση, το κέντρο, το επίκεντρο του ενδιαφέροντος, του γεωπολιτικού ενδιαφέροντος των ΗΠΑ πλέον είναι η Ασία και η Κίνα. Επομένως, θα περιμένουμε και αυτό, δηλαδή μια εστίαση στον ειρηνικό και στην Κίνα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Κύριε Βαγγιτόπουλε, η εκλογή Τραμπ, να πάμε στα ενεργητικά, σίγουρα θα επιφέρει αλλαγές στις ισορροπίες ανάμεσα στις δύο χώρες. Έχουμε και την επίσκεψη του Φιντάν στην Αθήνα. Τι διαβλέπετε να συμβαίνει από εδώ και στο εξής? Θα σας πω. Δεν βλέπω μεγάλες αλλαγές και θα σας πω γιατί. Νομίζω ότι υπάρχει μια συνένεση στο κατεστημένο διαμόρφωση εξωτερικής πολιτικής στις ΗΠΑ που τέμνει οριζόντια τα δύο κόμματα, τους Ρεπουμπλικάνους και τους Δημοκρατικούς, όσον αφορά την Τουρκία. Και αυτή η συνένεση συνίσταται στο εξής, ότι γνωρίζουν ότι η Τουρκία είναι ένας αναξιόπιστος εταίρος. Γνωρίζουν ότι μιλάει με όλους τους λάθος δρόντες, τους λάθος παίκτες στο διεθνές στερέωμα, από τους Ισλαμιστές, τον ISIS, τους τρομοκρατικές ομάδες, τη Χαμάς και το καθεξής. Παράλληλα όμως, επειδή η Τουρκία είναι μια μεγάλη περιφερειακή δύναμη και επειδή η Αμερική είχε την εμπειρία να χάσει μια ανάλογη τέτοια μεγάλη δύναμη όπως ήταν το Ιράν, θεωρεί ότι δεν έχει την πολυτέλεια να χάσει την Τουρκία. Και συνεπώς η πολιτική των δύο κομμάτων και των δύο κομμάτων διαμορφώνεται πάνω σε αυτή τη βάση. Ξέρουμε ότι οι Τούρκοι είναι αναξιόπιστοι, είναι ανυπόφοροι πολλές φορές, αλλά δεν πρέπει να τους χάσουμε. Πρέπει να τους κρατήσουμε σε τροχιά περί τη Δύση. Άρα η ίδια στάση θα κρατήσουν που κράτησαν και οι Δημοκρατικοί. Όσον αφορά εμάς, η ίδια στάση θα κρατήσουν και με εμάς. Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις είναι στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών. Από εκεί και πέρα, το τρίγωνο αυτό των σχέσεων θα συνεχίσει με τις ίδιες παραστάσεις, αν θέλετε. Ποιες είναι αυτές? Ότι έχουμε μια αναθεωρητική δύναμη όπως είναι η Τουρκία, η οποία διεκδικεί μέχρι και τις αυλές των σπιτιών μας, συγχωρήστε μου την έκφραση. Και βέβαια οι Αμερικάνοι, αυτό το οποίο θα μας λένε είναι βρείτε τα. Δεν βλέπω δηλαδή μεγάλες διαφορές και αλλαγές στα ελληνοτουρκικά. Τελευταίο ερώτημα, κλείνοντας αυτή την ενδιαφέρουσα συνέντευξη που μας παραχωρείτε και την ανάλυση που μας προσφέρετε. Η Ευρώπη εξακολουθεί να είναι εγκυστρωμένη στο άρμα των ΗΠΑ και μέσω του ΝΑΤΟ, όπως πολύ σωστά μας είπατε. Βλέπω μια Γερμανία όπου καταραίει ο τριμερής συνασπισμός με την αποχώρηση των ελεύθερων δημοκρατών. Βλέπουμε το ακροδεξιό AfD να παίρνει κεφάλι. Ο Μακρόν στη Γαλλία αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα. Βλέπουμε λοιπόν μια Ευρώπη όπου και με την εκλογή Τραμπ να ενισχύονται οι ακροδεξιές τάσεις, οι συντηρητικές τάσεις. Αυτό πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί? Αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό. Το είδαμε αυτό και την πρώτη τετραετία Τραμπ, ότι αναθάρισαν οι ακροδεξιές δυνάμεις. Να υπενθυμίσω και στους ακροτές μας ότι την πρώτη τετραετία Τραμπ, ο Τραμπ είχε στείλει τον ιδεολογικό γκουρού του, τον Steve Bannon, σε ένα ταξίδι ενός έτους στην Ευρώπη για να οργανώσει αυτά τα ακροδεξιά κόμματα. Μην ξεχνάμε ότι ο Τραμπ εκπαίδευσε την αμερικανική κοινή γνώμη την πρώτη τετραετία ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εχθρός μας και η Ρωσία είναι φίλος μας. Αυτό το οποίο προκύπτει για την Ευρώπη είναι ένα πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι, το οποίο φέρνει με βίαιο τρόπο τις αλλαγές που έπρεπε η Ευρώπη να έχει κάνει εδώ και καιρό, δηλαδή πιο κυρίως την άμυνά της και την ασφάλειά της, την ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια. Η Ευρώπη καθ' όλη τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου και μέχρι πρόσφατα στηριζόταν, είχε μια σχέση εξάρτησης από την Αμερική για την προάσπιση της αμυνάς της, στο αμυντικό της επίπεδο δηλαδή. Καλυπτόμεθα δηλαδή από την αμερικανική πυρηνική αμυντική ομπρέλα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και είχαμε την Ατλαντική Συμμαχία, το ΝΑΤΟ δηλαδή, να είναι ο πυλώνας της ασφαλειάς μας. Αυτό, όταν βγήκε ο Τραμπ την πρώτη τετραετία
με όλη την πολιτική που ακολούθησε απέναντι στην Ευρώπη, ανάγκασε τους Ευρωπαίους και ιδίως τη Μέρκελ, αν θυμάστε, την κατεξοχήν, την αγκελάριο μιας κατεξοχήν Ατλαντικής χώρας όπως η Γερμανία, να πει ότι πρέπει να πάρουμε τις τύχες στα χέρια μας. Αυτό νομίζω λοιπόν οδήγησε και τελικά την Κομισιόν να προχωρήσει στην διακήρυξη του δόγματος της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης. Αυτό λοιπόν το οποίο είναι το ζητούμενο πλέον, η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, έρχεται με την αίσθηση και την έννοια του κατεπήγοντος για την Ευρώπη πολύ γρήγορα. Η Ευρώπη λοιπόν πρέπει εν ώψη μιας κυβέρνησης που αν το παρελθόν είναι ο πρόλογος θα έχει την ίδια αντιμετώπιση στην Ευρώπη, έρχεται λοιπόν να πρέπει να ρυθμίσει τα του οίκου της όσον αφορά την άμυνα και την ασφάλειά της. Αλλά εδώ ερχόμαστε στο δεύτερο στοιχείο το οποίο ορθά υποδείξατε και υπενιχθήκατε, ότι η Ευρώπη αυτή τη στιγμή και κυρίως οι μεγάλες δυνάμεις της Ευρώπης που πάντοτε λειτουργήσαν ως η ατμομηχανή της ευρωπαϊκής πορείας προς την ολοκλήρωση, δηλαδή οι Γαλλογερμανοί, είναι σε κρίση. Και η Γερμανία είναι σε κρίση και η Γαλλία είναι σε κρίση. Άρα ποιες είναι αυτές οι δυνάμεις μέσα στην Ευρώπη σήμερα που θα μπορέσουν να αρθούν στο ύψος των ιστορικών περιστάσεων για να μπορέσει η Ευρώπη να αναδειχθεί αυτή τη στιγμή? Γιατί κακά τα ψέματα βλέπουμε ότι η Αμερική υπό τον Τραμπ θα έχει τρία στοιχεία βασικά στην εξωτερική, στην πλανητική της πολιτική. Έναν ποπουλισμό, έναν λαϊκισμό, έναν νέο απομονωτισμό και τρίτον μια πολιτική με νοοτροπία συναλλαγής. Με αυτά τα δεδομένα λοιπόν οι Ευρωπαίοι πρέπει, είναι ιστορική ώρα να αναλάβουν τη δική τους ευθύνη μέσα στα πλαίσια της εμβάθυνσης της ενοποίησης Ευρώπης, ιδιαίτερα στον τομέα άμυνας και ασφάλειας. Το ερώτημα όμως που προκύπτει είναι ποιος στην Ευρώπη ή ποια στην Ευρώπη θα έχουν την δυνατότητα να αναλάβουν αυτό το ιστορικό βάρος της ευθύνης. Κύριε Βανιτόπουλε, θέλω να σας ευχαριστώ θερμότατα για αυτή τη συνέντευξη που μας παραχωρήσατε. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα σας.